που σας βρήκα. Που σε βρήκα. Καλά είσαι? Μια χαρά εσύ. Όλα καλά. Μας κάποιο σύριαλ τώρα? Κάνω αρκετά πραγματάκια. Κάνω ένα σύριαλ για το Web TV. Κάνω κάτι άλλο. Κάνω διάφορα πραγματάκια. Να σου πω λίγο, δεν ξέρω αν μπορείς να μου πεις κάτι. Τι γίνεται με τις Housewives, το νέο reality του Αντένα? Γίνεται, δεν ξέρω. Εσύ, θα είσαι και εσύ μία, κυρία. Θα είμαι και εγώ μία. Θα είμαι και εγώ μία, θα είμαι και εγώ μία, ναι. Μου έκανε εντύπωση που το δέχτηκες. Γιατί? Ξέρω. Γιατί? Μόλις το άκουσα, λέω, η Χριστίνα δέχτηκε. Γιατί? Reality. Μα δεν είναι reality. Γιατί το παίρνετε σαν reality? Reality ήταν κάτι που είναι μέσα σε ένα σπίτι και συναγωνίζονται σε κάτι. Δεν είναι reality. Ίσως να λέει reality είναι κάτι το αληθινό, ίσως να είναι πραγματικό, είναι καθημερινότητα. Δεν έχει να δείξει κάτι το διαφορετικό. Σαν να είναι ένα serial. Δεν διαγωνίζεσαι, δεν παίρνει χρηματικό ποσό, δεν ψηφίζει ο κόσμος. Και τι να μην δεχτώ? Για να δείξω την πραγματική μου ζωή, το είμαι μακιγιάριστη, ότι τρέχω από τη μία δουλειά στην άλλη, του μπορώ και τα καταφέρνω. Είναι σαν να είναι serial χωρίς να υποδίεσαι κάτι άλλο. Δεν υποδίεσαι κάτι άλλο. Ακριβώς, είσαι ο ίδιος. Είσαι ο αυτός. Θα τραπώ δηλαδή που θα βγω μακιγιάριστη ή θα τραπώ που. Δεν καταλαβαίνω. Πώς είναι οι σχέσεις με τις υπόλοιπες κυρίες, συμπροταγωνίστριες, Ορθούλα, Φόφη? Τα κορίτσια είναι τέλεια, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Η παραγωγή και το κανάλι μας αποφασίζουν γι' αυτό. Εγώ μένω σε αυτό. Είδες καθόλου Big Brother? Όχι. Ευγενία Μανολίδου, Masterchef? Όχι. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Φεύγω στις 8 το πρωί από το σπίτι και γύρω στις 12. Πού να προλάβω? Αυτά τα reality θα μπορούσες να τα παρουσιάσεις, αν σου γίνονταν κάποια πρόταση? Παιδιά, γιατί να μην τα παρουσιάσουμε? Όλοι λέμε, αχ, δεν θα μπορούσα αυτό, δεν θα μπορούσα. Και μετά που του δίνεται η ευκαιρία, όλοι το κάνουν. Τώρα για να το θέλουμε, τρελαθούμε. Ο κύριος Κανάκης είπε πάντως ότι ούτε τηλεπαιχνίδι ούτε reality θα παρουσίαζε. Εντάξει, ο κύριος Κανάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο κύριος Κανάκης μπορεί να την έχει δει με αυτά που κάνει και τα κάνει πολλά χρόνια και πολύ επιτυχημένα. Να γουστάρει να κάνει μόνο αυτό. Είναι ο χαρακτήρας του έτσι και αυτό του που είναι μέσα στην τρέλα. Να γουστάρει να κάνει μόνο αυτό ο άνθρωπος. Αλλά τώρα όλοι ακούμε, α, μου το προτείνανε και εμένα, μου το προτείνανε και εμένα. Και αν σου το προτείνουν, τρέχουν, ξέρεις πώς τρέχουν. Δεν φαντάζεσαι πόσοι. Τώρα μην τρελαθούμε και κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι ξαφνικά το παίζουμε, τι το παίζουμε, κουλτούρα ή ότι αυτό. Λίγες είναι δουλειές, δουλειά να υπάρχει. Θα ήθελες να δεις τον Αντρέα Μικρούτσικο αντί για τη Ρούλα Κορομιλά στη θέση της παρουσίασης? Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι να έχουν δουλειά και να παρουσιάζουν όλοι και Big Brother και το Chef και το Top Chef και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν με νοιάζει, με απασχολεί. Θα δω μια εκπομπή γιατί θα γουστάρω την εκπομπή σε κόνσεπτ. Δεν θα δω κάτι να παρουσιαστείς. Άσχετα αν οι παρουσιαστές, η Ρούλα, γιατί μόνο συνέχεια μου αναφέρεται, είναι αυτή που πρωτοξεκίνησε και μπράβο της, τι κακό, καλός ή κακός, η Ρούλα πρωτοξεκίνησε το θέμα, το σόου και όλα αυτά τα κλάμους και όλα αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση. Χριστίνα, πολλοί συναδελφοί σου ηθοποιοί έχουν κατηγορήσει ότι τα reality παιχνίδια τους έχουν πάρει τη δουλειά. Κάνω και αυτή reality όπως θα κάνω και εγώ, όπως λέτε. Πώς είναι reality? Όλο κλεγόμαστε. Τίποτα δεν μας αρέσει και όλο κλεγόμαστε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πλέον έχουμε δει πολλούς ηθοποιούς να κατηγορούν τα τουρκικά σύριαλ που πρωταγωνιστούν πλέον στην τηλεόραση και ειδικά στον Αντένα. Δύο τουρκικά. Αφού αρέσει αυτό να βλέπουν, έχει μια τηλεθέαση, έχω ακούσει. Εντάξει, εγώ το έχω δει 2-3 φορές με περιέργεια, αλλά είναι ωραίο, είναι καλογυρισμένο, είναι πλούσιο. Παίρνει την δουλειά Ελλήνων, σεναριογράφων και ηθοποιών. Ρε αγάπη μου, λίγα σόρι δεν έχουν ξένες σειρές που παίζανε πριν. Τυχαίνει να είναι τουρκικό. Σε τουρκικό σύριαλ, αν σου γινόταν πρόταση, θα έπαιζες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σου πω ψέματα τώρα, δεν θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Έχω παίξει ιταλικό και αυτό μου αρκεί. Για πες μας, εδώ τι γίνεται? Στο Doors κάνουμε μια παράσταση, θεατρική παράσταση του Μάριου Δεσίλα, ναι. 50 χρόνια έρωτας, ναι. Με τη Βάνα Μπάρμπα φυσικά, γιατί εκείνη έκανε όλο το θείασο. Βάνα Μπάρμπα, Μαρία Κορινθίου, Νατάσα Καλογρίδη, στη σκηνοθεσία Αντώνης Καλογρίδης, που είμαι πολύ χαρούμενη που θα μπορέσω να συνεργαστώ επιτέλους και μαζί τους, γιατί είναι και πολύ φίλοι μου και τους θαυμάζω και πολύ. Και είναι μια καταπληκτική παράσταση, καταπληκτική, 50 χρόνια έρωτας. Baby,